Σίγουρα δεν ήταν αυτή η ομάδα μας που έδωσε σήμερα. Δεν μας βγήκε τίποτα από όσο γράψαμε. Μπορώ να πω ότι ήταν η χειρότερη μέρα μας από τη στιγμή που ξεκινήσαμε την προετοιμασία και σε όλα τα τελικά. Δεν μπορέσαμε να κάνουμε αυτά τα πράγματα που θέλουμε. Ίσως το γεγονός ότι ακόμη δεν είναι έτοιμη ομάδα, είναι καινούργια. Εμείς το έχουμε να κάνουμε από την πλευρά μας, ξέρουμε ότι είναι ένα άσχημο αποτέλεσμα. Θα κοιτάξουμε να το διαχειριστούμε όσο πιο σωστά γίνεται. Η ομάδα μας είναι αρκετά έτοιμη και θα δουλέψουμε στο διάστημα που μένει για να πάμε να κερδίσουμε στον Βόλο. Από εκεί και πέρα θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο που γέμισε το γήπεδο. Ξέρουμε ότι πικράναμε, θα ζητήσουμε ένα συγγνώμη. Ξέρουμε να ήταν από το Βόλο πόσο επιβίωσε στην πόλη. Μάχη μας πονάει. Θα κάνουμε τα πάντα στον Παναλυπικό να μπορέσουμε να πάμε να κερδίσουμε εκεί. Θα ευχαριστώ. Δημήτρη, κάποια πράγματα δεν βγήκαν στο γήπεδο. Αυτό που εμένα μου έκανε εντύπωση είναι ότι ιδιαίτερα από το 40 και μετά χάσατε σχεδόν όλες τις προσωπικές μονομαχίες. Φαινόταν δηλαδή ότι οι αντίπαλοι σας πηγαίναν πιο αποφασιστικά στην μπάλα. Τουλάχιστον αυτή είναι η άποψή μου. Αυτό πώς εξηγείτε? Σίγουρα κάποιες φάσεις θα μπορούσαμε να είμαστε πιο αποφασιστικοί. Πιστεύω ότι αυτό που σας είπα και πριν, ότι ακόμα η ομάδα δεν είναι έτοιμη, δεν έχει ομοιογένεια. Αλλιώς σχεδιάζαμε το παιχνίδι, αλλιώς μας βγήκε. Κάποια πράγματα που θέλαμε να κάνουμε με ανάπτυξη, με σωστές φάσεις, δεν μας βγήκε. Εκεί που στέκομαι εγώ είναι ότι δεν έπρεπε να χάσουμε. Πόσο δεν μπορούσαμε να κερδίσουμε, έμεινε το 0-0 στο τέλος. Αυτό που σας είπα πριν, θα κοιτάξουμε να δουλέψουμε, να διαχειριστούμε σωστά και να πάμε και να κερδίσουμε. Άλλη ερώτηση.